Του διαλύματο, επιστροφή τρίτο μέρο συνέχεια εδώ και από Τον τα Μεταξύ περιφερειακά. Το δικό σου. Ποιο? Σου είπα, εγώ είμαι πιο ψηλό από σένα. Βρε, δεν με νοιάζει αυτό, καλά κάνει. Το κάνει Όχι, για το μπουκάμισο λέω. Ορίστε. Εμένα είναι άσπρο, άσπρο. Εσένα Είσαι... είναι, είναι λευκό, εμένα είναι γαλάζιο. Ναι. Ναι. Έχει ένα, μια απόχρωση. Λοιπόν, ναι. καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα, 5 και, σήμα, ε, πέντε και σήμερα 6 για τι εκλογέ. Και φυσικά από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο θα πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, όχι όμως στο Δήμο Καβάλας, αλλά στο Δήμο Παγκαίου. Καθώς... Τι ε, γίνεται πολύ... ε, τα λέγαμε πριν, δεν νομίζεις. εχθές, ε, Παλάσκη, πια εκεί, Φίλιππος Αναστασιάδης, παρουσίασε τους υποψηφίου, αρκετό κόσμος, ε, κλίμα έτσι εφορίας, νίκης, Επανεκλογή, τέτοια δεν λέει ο κόσμος. Ναι, έκανα, εντάξει. <laughs> Ό, υπάρχει πολλή κόσμο. Τώρα πάμε να γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα, αν και τη γνωρίζουμε. Έβαλε και ένα χρωματάκι λίγο έτσι για να δώσει μια άλλη διάσταση. Το γαλάζιο και στο άσπρο. Ε, να μπει με το κίτρινο. Α, την υποψήφια, εκπέμπτη υποψήφια κίτρινο. δημοτική σύμβουλο με την παράταξη Ναι, μπορούμε και επικεφαλή τον υποψήφιο και εκ νέου υποψήφιο, ε, τον δήμαρχο Παγκαίου και εκ νέου υποψήφιο. Uh, Φίλιππο Αναστασιάδη, την πρόεδρο του νομικού προσώπου του κοινωνική της Δημοτικής Κοινοφελούς του Δήμου Παγκαίου, ναι, γιατί η επικαιρότητα τρέχει με τα νομικά πρόσωπα και τα λοιπά. Την, κυρία Μυρσίνη Χρυσαφώδη, την οποία καλησπερίζουμε. Κυρία Χρυσαφώδη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σας. Καλώ ήρθατε και από κοντά. <Συσπέρα σας. Συσπέρα> Καλώ σα βρήκα. Καλώ Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Τι Όλα γίνεται καλά. με το δικό σα προεκλογικό αγώνα στα του Δήμου Παγκαίου, γιατί λένε στα δημοτικά διαμερίσματα Καμιά φορά είναι πιο έντονα τα πράγματα, πιο ακραία, όσο κορυφώνεται. Μαχητικά. Ναι, υπάρχουν σόγια, συγγενεί. Χαμό, ένα χαμό. Που μπερδεύονται πολύ <σχεδεύονται> στι εκλογέ. άλλη παράταξη, αδερφό, άλλη παράταξη. Είδαμε πολλά, η αλήθεια είναι. Όπω θεωρώ κάθε χρόνο στην εκλογική έτσι, αναμέτρηση βλέπουμε πολλά τέτοια. Αλλά εντάξει, τη βρίσκουμε την άκρη. Μπερδεύονται συγγενεί, μπερδεύονται φίλοι, γνωστοί, κουμπάρι. <σχεδεύονται> αλλά στο τέλο νομίζω ξεκαθαρίζει το τοπίο. Και επιθυμία θεωρώ όλων τελικά είναι να εκλεγούν άνθρωποι που έχουν μεράκι, που ξέρουν να τρέχουν, που θέλουν να βοηθήσουν και από εκεί και πέρα την επόμενη των εκλογών πάλι να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Γιατί κάποιοι δεν έχουν καταλάβει κάτι ότι σε όλο αυτό είμαστε περαστικοί. Θα περάσει, θα φύγει, εμείς όμως θα ξαναμείνουμε και αύριο πάλι μαζί θα είμαστε, πάλι μαζί καφεδάκι θα πίνουμε. Ε, οπότε δεν πρέπει να τα μετράμε. Είναι μία δοκιμασία, είναι λίγες ημέρες, που θα περάσει και θα ξαναεπιστρέψουμε στην καθημερινότητα. Η θητεία τη παράταξη γενικότερα, ναι, μπορούμε όλα αυτά τα χρόνια να παίρνει θετικό πρόσημο, γιατί έχει δει ω Δήμο Παγκαίου, ω υπόδειγμα ότι έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτικά εργαλεία είτε για τον αθλητισμό, είτε για τον πολιτισμό, για τι υποδομέ, για την υγεία. Τολμώ να πω ότι έχει εξασφαλίσει για τα πάντα. Αλλά έχει κάνει και πάρα πολλά. Ε, λογικό είναι να πηγαίνουμε με πολύ θετικό έτσι, πρόσημο στην επόμενη αναμέτρηση των εκλογών και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη αν με ρωτάτε προσωπικά. Ε, αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο, οι εντυπώσεις, ε, είναι πάρα πολύ θετικές. Και πώς να μην είναι θετικές. Ε, ε, δεν τρέπεσαι, ρε παιδί μου, να βγεις και να ζητήσεις την ψήφο του άλλου. Δεν φοβάσαι μη σου χρεώσουν κάτι, γιατί έχεις κάνει πράγματα. Αν δεν κάνει πράγματα, τότε ναι. Σκέφτεσαι πώ θα πάω να ξαναζητήσω το σταυρό, τη βοήθεια, την ψήφο ε, του πολίτη. Είναι άσχημε έτσι στιγμέ. Εγώ έτσι. προσωπικά θέλετε να σα πω, δεν έχω βιώσει τίποτε άσχημο. Σαν είναι Χρυσαφούδη, σα μιλά, μιλάω. Πολύ πιθανόν να έχουν υπάρξει κάποιε στιγμέ, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερα τα θετικά από τα λίγα αρνητικά που ίσω ε, έχουν εντοπιστεί. Προέρχεστε γενικότερα και από τα παραλιακά τμήματα του Δήμου Παγκαίου προέρχομαι από τα παραλιακά, ναι, του δήμου Παγκαίου, τα από οποία, την παραλία Φρινίου συγκεκριμένα, ναι, αλλά επιτόντε με κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο έγιναν έργα θωράκισης, έτσι ώστε να πούμε ότι είμαστε κατά το 50-70% ασφαλείς σε κάποια εκδίωση εκράου κυρικού φαινομένο. Να ξέρετε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και γιατί το λέω αυτό από τη στιγμή που γίνονται ε, μελέτες για όλα αυτά τα προβλήματα που μας απασχολούν και δεν έχει γίνει τίποτε στάσιμο και μετά από τόσα χρόνια όλων των προηγούμενων εμείς ήδη κάνουμε κινήσεις και πράγματα και σε συνεργασία με την περιφέρεια, θεωρώ ότι... Είμαστε σε καλό και δρόμο. Και το ρωτάω γιατί η περιοχή είναι λίγο ευάλωτη στα κυρικά φαινόμενα. Φυσικά και είναι. Ε, οι υποδομές αρκούν ή είναι οχυρωμένη περιοχή. Όχι. Γι' αυτό και προβλέπονται να γίνουν πράγματα και ήδη έχουμε προχωρήσει παραπέρα. Και όχι ένα βήμα περισσότερα. Να είστε. Γιατί πολλές φορές βρεθήκαμε ε, και βρέθηκε η περιοχη οχι γι αυτο και προβλεπονται να γινουν πραγματα και ηδη εχουμε προχωρησει παραπερα και οχι ενα βημα περισσοτερα να γιατι πολλες φορες βρεθηκαμε και βρεθηκε η περιοχη στην πρώτη γραμμή, γενικότερα. Δυστυχώ από... να έχουμε βρεθεί και δυσάρεστα στην παραλία Οφρινίου Και σε άλλα σημεία, φυσικά, αλλά επειδή έτυχε στο χωριό μου να έρθετε για αυτά που είχα συμβεί. Ε, έχω μόνο αυτό να πω. Ότι γίνονται πράγματα πλέον. Και αυτό φαίνεται. Φυσικά προς τα έξω, και φαίνεται. Προς τις εννοείται και φαίνεται. Και από Το τις... καταλαβαίνουνε. Εννοείται. Θα αποτυπωθεί, θεωρείτε, την Κυριακή στην κάλπη. Θεωρώ ότι θα αποτυπωθεί, ναι. Θεωρώ ότι θα αποτυπωθεί. Σε όλου του τομεί. Τι εννοείται σε όλου του τομεί. Πήγατε τους τομείς. καλά σε όλου του τομεί ω διοίκηση. Πιστεύω πω ναι. Όποιο δουλεύει κάνει λάθη. Από Εσείς τα λάθη μα όμω μαθαίνουμε. Όπω το είδατε ω τιμονιέρι σα δι... ε... στην κοινοφελή. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Απογοητευτήκατε κάποια στιγμή. Όχι. Είτε να σα απογοήτευσε ο κορονοϊό, είτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί Όχι. Με το που αναλάβατε ήρθε η πανδημία και μείνατε με σταυρωμένα τα χέρια. Και τώρα, μετά από δύο-τέσσερα χρόνια, έρχεται μια εγείγνωση η οποία μα βάζει. Μα κλείνει. Παρένω. Λοιπόν, όταν τι ξεκινήσαμε έχετε. στην κοινοφελή, όντω, όταν ανέλαβα εγώ πλέον τα καθήκοντά μου ω πρόεδρο τη κοινοφελού, ε, ούτε έξι μήνε περίπου δεν είχα προλάβει να ενεργοποιηθώ. Μπήκαμε να... στον πάγο. Μπήκαμε στον πάγο, όπω το λέτε ακριβώ. Θυμάμαι, ήταν όλα έτοιμα για τα κούλουμα, δεν θα το ξεχάσω. <laughs> Είχαμε <laughs> τα τουρσιά, <laughs> τα φασόλια. Αλλά τελικά δυστυχώ δεν μπορέσαμε ποτέ να τα χρησιμοποιήσουμε εκείνε τι δύο χρονιέ. Ε, αυτό όμω ήταν και αφορμή στο να κάνουμε πράγματα στην κοινοφελή επιχείρηση. Έτσι. Δηλαδή στο να οργανωθούμε, στο να κάνουμε πράγματα, στο να ε, βάλουμε πλάνο. Γιατί κάποια στιγμή Για ο, τα... ο κορονοϊό σταμάταγε. Οπότε ήμασταν Για σε επόμενα, ετοιμότητα έτσι. και θεωρώ ότι αυτό ήταν και ο λόγο που όλοι οι υπάλληλοι ήταν σε ετοιμότητα και του ευχαριστώ επί τη ευκαιρία γιατί μου στάθηκαν και μιλάω, μου στάθηκαν σαν μυρσίνη χρυσαφούδη ε, διότι εγώ τα πήγα στην κοινοφελή εννοείται ότι ήμουν άσχετη, δεν ήξερα το τι συμβαίνει. Αυτό άκουγα, αυτοί με καθοδήγησαν. Εγώ πάντοτε ήμουν κοντά του και από εκεί και πέρα ήμασταν σε ετοιμότητα ώστε να ξεκινήσουμε μετά τον κορονοϊό να κάνουμε πράγματα. Θεωρώ ότι αυτή η ετοιμότητα φάνηκε, διότι τα επόμενα δύο χρόνια δεν σταματήσαμε. Και όπω ξέρετε, ακόμη και την προηγούμενη Κυριακή είχαμε εκδήλωση τη ποδηλατοδρομία. Δεν έχουμε πάρει ανάσα στην κυριολεξία. Είμαστε ήδη έτοιμοι για το τσίπουρο και το κάστανο, για τις επόμενες εκδηλώσεις Οπότε που τον έρχονται τον Οκτώβριο. Το κάστανο προηγείται τέλη Οκτωβρίου και Ακριβώς. μετά πρώτο δεκαέμερο του Νοέμβρη είναι το τσίπουρο. Σωστά, στο... πάρα πολύ σωστά. Είμαστε ήδη έτοιμοι, έχουμε περάσει από ΔΣ και τι δύο αυτέ εκδηλώσει. Αλλά, όπω είπατε και εσεί, έω τέλο του χρόνου. Διότι μα έχει έρθει μια εγκύκλωση ότι τα νομικά πρόσωπα πλέον δεν θα υφίσταται, δεν θα υπάρχει κοινοφελή επιχείρηση. Και από εκεί και πέρα, περιμένουμε και εμεί μαζί με εσά τι οδηγίε. Δεν υπάρχει κάτι να για το ποιο θα είναι το πλάνο τη επόμενη. Όχι, όχι. Ξέρω μόνο ότι θα απορροφηθούν οι υπάλληλοι τουλάχιστον που είναι οι πιο άμεσα ενδιαφερόμενοι στον Δήμο. Και από εκεί και πέρα, το πώ θα λειτουργούμε, λογικά ίσω με κάποια αντιδημαρχία πολιτισμού. Δεν ξέρω πώ. Ήταν πολυτέλεια για του Δήμου, Ε, ξέρω Ήμασταν ασύμφοροι οι κοινοφελεί επιχειρήσει στην Ελλάδα. Αυτό τουλάχιστον είπαν. Δεν ξέρω ίσω να είναι και για καλό, διότι. Μπορεί να είμαστε πιο συμμαζεμένοι στο Δήμο. συμμαζεμένοι όταν εννοώ να ξέρει ότι έχει του πολιτιστικού υπευθύνου σου, τι εκδηλώσει και ίσω να γίνονται όλα καλύτερα. Να μην περιμένει την επιχορήγηση ναι, του Δήμου για να κάνει πράγματα. Να σε ονόματα καλλιτεχνών. Ναι, ε, ε, αυτό υπάρχει ε, υπάρχει ε, νομίζω δεν υπάρχει. Δεν νομίζω να έχουμε περικοπέ από, νομίζω, από νομίζω, όλα δεν αυτά. Γιατί υπάρχουν Είναι μεγαλύτερα αστικά κέντρα πέρα από μια κομμόπολη όπω είναι η ελευθερόπολη Και όμω καταφέρατε γιατί λέτε ναι, μπορείτε. Αύριο μεθαύριο, αν περικοπούν γενικότερα. Θα συνεχίσουμε να μπορούμε γιατί θα περικοπούν οι κοινοφελεί. Όμω τα κονδύλια του θα Δήμου έξοδο, θα υπάρχουν και... και από εκεί και πέρα, νομίζω, απλά θα λειτουργούμε με άλλο καθεστώ. Γιατί δέχεστε προσωπικά εσεί από την αντιπολίτευση κριτική και για το έργο σα και για τη Λευκή Νύχτα και για όλα αυτά. Προσωπικά εγώ από την κοινοφελή, mm. <laughs> όχι, <laughs> από, 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 από την αντιπολίτευση. αντιπολίτευση. Ναι. Ε, Δεν ξέρω. Ρωτήστε του αν του έχετε, τι να σας πω. Δεν ξέρω. Υπάρχει και αυτή η μερίδα των ανθρώπων. Που να ξέρετε, Όχι. Όταν δέχεστε αυτή την κριτική. Να σα πω. Δεν είστε πολιτικό, είστε άνθρωπο. Και ο πολιτικό έχει γερό στο μάχη. Δεν ξέρω αν τα παίρνει <χι> κατά κατάκαρδα. Στην αρχή μπορώ να πω ότι στενοχωριόμουν. Να είστε ειλικρινεί. Τα σκεφτόμουν, ναι. είμαι ειλικρινή. Ναι. Τα σκεφτόμουν και έλεγα ρε παιδί μου, γιατί τόση προσπάθεια κάνω, τέτοιο αγώνα. Δεν σταμάταγα νύχτα μέρα να τρέχω. Ε, αλλά δεν με αγγίζουν ειλικρινά, δεν με αγγίζουν. Ναι... Τόση μεγάλη χαρά που έχω εισπράξει από όλες αυτές τις εκδηλώσεις, από τον κόσμο που γνώρισα σε όλα τα χωριά του Δήμου Παγκαίου, γιατί σε όλα τα χωριά έχω πάει. Τε... Δεν λέω τέσσερα χρόνια, λέω τα δύο, που ήμουν ενεργή έτσι, από τη θέση αυτή. Ε, από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας κάτι πρέπει να πει. Και εγώ δεν θα δίνω σημασία και δεν δίνω σημασία και ούτε πρόκειται να δώσω σημασία. <Κι> δεν με αγγίζει. Είναι τόσο μεγάλη χαρά μου, σα το λέω. Ε, δεν ξέρω ο Δήμαρχο τι είδε σε εμένα και επέλεξε τέσσερα χρόνια συνεχόμενα να είμαι στην κοινοφελή επιχείρηση. Ε, αλλά εμένα αυτό με γεμίζει σαν άνθρωπο. Μου αρέσουν τα πολιτιστικά. Ούτω ή άλλω ασχολούμαι, ασχολούμαι και πριν από αυτό. Ε, με τους πολιτιστικούς συλλόγου συλλόγους κυρίως, με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, ε, όπου μπορούσα να βοηθήσω στη φιλοζωική, στον εμπορικό σύλλογο της παραλίας, ήμουν πάντοτε εν δράση. Ε, χαίρομαι που μπορώ έτσι να δίνω, να βοηθάω, εμένα αυτό μου δίνει η ζωή. Ε, από εκεί και πέρα, όχι, δεν θα δώσω σημασία. Σε, σε κακοπροαίρετα σχόλια. σχόλια. Εννοείται η αρνητική κριτική ε, σίγουρα θα, θα τη διαβάζω πρέπει, ναι, να... και σαφώς και θα σκεφτώ κάτι, αν έχω κάνει λάθος θα διορθωθώ. Γιατί πρωταγωνιστήσατε ένα χρονικό διάστημα και με το περιφερειακό ιατρείο, έτσι, στην παραλία. Εννοείται, εννοείται, δεν με νοιάζει. Δεν Γιατί ναι. ενοχλήσατε με τις τοποθετήσει σας. Δεν με νοιάζει, ενοχλήσα, ναι. Ξέρετε, καμιά φορά η ειλικρίνεια, ακόμα και στην τοπική αυτοδίκηση, έχει το πόδι σας. Δεν αλλά δεν με νοιάζει και γιατί το λέω αυτό και επιμένω, αγαπητοί φιλεθεατές μας. Το λέω γιατί ένα βήμα που έγινε στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρία της παραλίας Οφρινίου και εγώ ακούστηκα και έγινα κακιά, ένας άνθρωπος να έχει σωθεί από αυτό, δεν με νοιάζει όλοι οι αρμόδιοι να είναι θυμωμένοι μαζί μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πώς το λέω, αλλά ειλικρινά εγώ θα διεκδικώ για το Δήμο μας, Βάλατε για το, το συμφέρον χωριό μου. Γενικότερα. Εννοείται, μα γι' αυτό έχω μπει υποψήφια. Όχι γιατί δεν έχω τι να κάνω. Έχω τη δουλειά μου, έχω την οικογένειά μου, έχω τον άντρα μου, έχω δύο παλικάρια. Δεν κάθομαι. Είμαι επιχειρηματίας, δεν κάθομαι. Δεν έχω παραπανήσει χρόνο και να πω... Άντε να μπω και, και να περάσω την ώρα μου. Όχι, πιέζομαι πάρα πολύ για να τα καταφέρω και να μπορέσω όλα να τα έχω σε μία σειρά και να τα τακτοποιώ. Αλλά ήθελα να προσφέρω σε αυτόν τον τόπο που ζούμε να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι. Μικρό, μεγάλο. Είπαμε, η ιστορία θα μα κρίνει. Ε, είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Με τα πολιτιστικά δρόμενα που έζησα, με όλο τον κόσμο αυτόν που ερχόταν στο γραφείο μου, γιατί μένε στο γραφείο μου, <laughs> στην παραλία Φρενίου που διατηρώ, ναι, Κάποιοι το νόμιζαν ότι είναι ναι. υποκατάστημα του Δήμου, δεν ξέρω τι. <laughs> και ερχότανε, αλλά ο κόσμος ήθελε κάπου να τα πει. Ή για τα χόρτα, για τις ναι, καμένες υπάρχουν, λάμπες, ναι, για τις λακκούβες. Ναι. ναι, αλλά εγώ δεν αδιαφόρησα ποτέ για κανέναν. Θα σήκωνα το τηλέφωνο, θα έπαιρνα τον εκάστοτε αντιδήμαρχο και θα του έλεγα «Σε εκείνο το δρόμο υπάρχει αυτό το πρόβλημα, Εκείνη η τάδε λάμπα καμένη. Είχαμε πρόβλημα με τα νερά, θα έπαιρνα τον αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑ να τον ενημερώσω». Αυτό θεωρώ ότι έπρεπε να κάνω και αυτό ήθελα να κάνω, να βοηθώ τους συμπολίτε μου. Άσχετα από το αν ήταν μόνιμοι κάτοικοι ή τουρίστε. Μου αρέσει να διευκολύνω τη σας ζωή του Σας είπε κανένα. όπα, εδώ μπλέκεσαι στα δικά μου χωράφια, κοίταξε, περιορίσου στα μάτια. Είσαι στη ομάδα στον εμπορούμε. Τώρα θα σας απαντήσω. Ε, όχι, δεν ε, μπήκα σε κανένα στα χωράφια, γιατί πήγαινα πάντοτε ιεραρχικά. Δηλαδή, εγώ ε, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο των το δήμαρχων, τον ενημερώσω για κάτι. Θα έπαιρνα τον αρμόδιο. Τον αντιδήμαρχο όταν τον αφορούσε, τον αντιπρόεδρο τη ΔΕΙΑ όταν τον αφορούσε, τον πρόεδρο του χωριού όταν τον αφορούσε. Εγώ απλά έκανα διαμεσολάβηση. Το επαγγελμά μου στην ουσία. Mm -hmm. Έκανα διαμεσολάβηση για να διευκολύνω τον πολίτη, να μην του λέω πάρε εκεί να του γυρνάνε τη γραμμή. ίσω εκεί να μπερδεύεται ο πολίτη και να θέλει τελικά κάτι άλλο. Αυτό προσπάθησα να το κάνω τη ζωή Άμεση πιο εύκολη. Ακριβώ αυτό. Τι με ρώτησε, Εάν είστε ομάδα στον Εμπορούμε ή αν έχετε τα δικά σα προσωπικά. Εσωτερικά, τα εσωτερικά εσωπαραταξιακά. Τα οποία όμως δεν νοιάζουν κανέναν. αν ναι, δεν, αμύτη, άλλο, αν ναι. δεν κάνετε Επηρεάζουν. χειρότερη και δεν επηρεάζεται τη ζωή του κόσμου. Γιατί το προσωπικό δεν έχει καμία σχέση με του πολίτε. Να σα πω ότι όλοι έχουμε οικογένεια και ότι και στι οικογένειέ μα μέσα όλοι μαλώνουμε. Κάποια στιγμή θα μαλώσει. Σαν μαμά θα φωνάξει. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι από εκεί και πέρα ε, το κρατά ή δημιουργεί πρόβλημα στη συνεργασία την μεταξύ μα. Ε, προσωπικά δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίε και όταν πρέπει να δουλέψουμε, δουλεύουμε. Μπορεί να είσαι σε έναν εργασιακό χώρο με 50 άτομα και 100% δεν θα τα βρίσκεις με 50 άτομα. Θα είναι κάποιοι που Αλλά θα είναι ναι, πιο κοντά σου, θα, θα πας να πιει ένα ναι. καφέ, ένα ούζο. Αλλά με κάποιο είσαι αναγκασμένο να κάνεις τη δουλειά σου. Και εμεί την κάνουμε τη δουλειά μα, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο. Ναι. Άρα μπορείτε. Γι αυτό Φυσικά και, το, το και μπορούμε, μπορούμε. <laughs> <laughs> και γι' αυτό είπε και συνεχίζουμε. Το, το, πολλές φορές χθες, το είπε μπορούμε. και το χειροκροτήσαμε και το ξαναχειροκροτήσαμε και θα το ξαναχειροκροτήσουμε. Αυτό με τον φιλόσοφοι και το κουζιλόγι είναι, είναι απόρρια της αντίπαλης της άλλης πλευράς και μου, το καλός στα παιδιά. Θα θα ναι, το άκουσα χθες και όπως στα γραφείς για Ναι, τι. Εντάξει, είναι κάτι που το λέμε όλοι δημόσια και εμείς και εσείς και ο, ε, ο κάθε απλός πολίτης, ο Μην κάθε ακούραμε. πολίτης βασικά, ναι. ναι εσείς τα ακούτε συγγνώμη. Εντάξει, το είπε και δημόσια, μα δεν είπε και ψέματα. Γιατί με Είναι η κυρία Βαρύτη, δηλαδή, ναι. και από πίσω, ο κύριος Ξυλόγης... Εννοείται, Μπ. δεν το συζητώ. Φυσικά, το παραδέχομαι και εγώ, ενώπιον εσάς και όλου του κόσμου. Εννοείται. Μέχρι να ανακοινωθεί όμως το όνομα της κυρίας Βαρίτη, ακούσαμε και άλλα ονόματα και χανόματα από τον καλλιτεχνικό χώρο και να ευχηθούμε σύντομα περαστικά στον ε, Βασίλη Καρά που διαβάσαμε και διάφορα δημοσιεύματα ότι σε γενικά του πρόσωπα έχουν ε, βγει εκτός αυτού με όλη αυτή την παραφιλολογία η το οποία ε, υπάρχει. Ναι. Δεν χρειάζονται πολλά-πολλά σε τέτοιες καταστάσεις. Τις ευχές του καθενός και επειδή ο Ένα κόσμο. Ένας συντοπίτης είναι, ένας Όλος ο κόσμος δηλαδή, αγαπάει τον Βασίλη Καρά, ακριβώς. την προσευχούλα του, την ευχούλα του να πάνε όλα καλά, τίποτε παραπάνω. Ε, από εκεί και πέρα, ναι, ήταν κάποια πράγματα που τα παραδέχτηκε ο Δήμαρχο, που τα ξέρει όλο ο κόσμο. Απλά... Στην κοινωνία που ήσασταν και απλά και... ακούστηκαν και δημόσια. Κινήστε. Δεν είναι κάτι κρυφό και κανεί δεν θα το αμφισβητήσει. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή ίσω έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε και με την άλλη πλευρά ήτανε και να γίνει... ρωτήσετε. Ήταν να γίνει, γίνει debate, <laughs> αλλά είχε κορονοϊό, κύριε Βαρύτη. Την περασμένη εβδομάδα και έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη τώρα στο σέντερ για 5η 5 Οκτωβρίου στι 10 η ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω κατά πόσο. Εύχομαι καταρχά να είναι καλά η κυρία Βαρύτη και να είναι στο debate, να ακούσουμε και τι απόψει τη, γιατί δεν έτυχε να την ακούσουμε και πουθενά. Πώ Πο να... και φωτογραφίε όμω κάνει. Βέβαια, ο κύριο Καλλινικίδη έκανε μια τοποθέτηση σχετικά με τη φωτογραφία τη κυρία Βαρύτη. Ο Γιώργο Καλλινικίδη. Δεν ναι, είναι ο γενικό γραμματέα. Κοιτάξτε, όταν λένε, λέγονται ανακρίβειε, εννοείται πρέπει να πάρει θέση. Δεν μπορεί να αφήνει να αιωρούνται πράγματα. Εννοείται. Όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα που τα μισά από αυτά που έχουν εξαγγείλει, κάποια είναι τελειωμένα ήδη και δεν το ξέρουν, και κάποια μέχρι τα Χριστούγεννα περίπου τα μισά θα είναι τελειωμένα, δεν μπορεί να τα εξαγγέλει ότι θα τα κάνει. Στον παγίο δεν δεν ξέρουν αν γίνανε ή όχι. Ρωτήστε του όταν έρθουν. Σου λέει. Από εκεί και μετά, εντάξει, τώρα η επόμενη μέρα των εκλογών θα είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε. Έχετε εσεί, αισθάνεστε αυτόν τον. Αέρα νίκη δεν είναι αέρα, έτσι, ο οποίο πηγάζει από αλαζονία και έπαρση, κυρία Χρυσταφονιά. Εννοείται ότι δεν πηγάζει από αλαζονία και έπαρση, αλλά όταν έχει δουλέψει τόσα χρόνια, τόσο πολύ, κάπου βασίζεσαι, κάπου νιώθει σιγουριά. Δεν είναι αλαζονία αυτό. Γιατί να είναι αλαζονία, Επειδή είσαι αισιόδοξο ότι έχει κάνει καλά τη δουλειά σου και ότι ίσω έχει κάποιε καλέ πιθανότητε να εκλεγεί. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και εγώ είμαι αισιόδοξη ότι ίσω εκλεγώ, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Τον κόσμο, με τον κόσμο. Κανεί δεν είναι ποτέ σίγουρο. Κάποιοι εκτιμάνε αυτό που κάνει. Σε κάποιου δεν αρέσει αυτό που κάνει. Δεν μπορεί, μπορεί να γυρίσει σε κάποιος να πει Εδώ είναι για τα πανηγύρια. Ακριβώ, ακριβώ. Είναι μόνο για να στείλει εκδηλώσει. Και αυτό Πάρα όλο. πολύ σωστά. Μπορούμε να τα, μπορώ να το ακούσω και αυτό. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτά δίνουν ζωή στον τόπο. Και τα πανηγύρια ναι. και οι εκδηλώσεις και οι ομιλίες Μπορείς. που έχουμε κάνει κατά καιρού στο αμφιθέατρο. Γιατί εκμεταλλευτήκαμε τον κορονοϊό και κάναμε διαζώσεις, ε, ε, συγγνώμη, με τηλεδιάσκεψη ε, διάφορες ομιλίες, ημερίδες. Που είχαν να κάνουν με το άλμα ζωή και τον καρκίνο του μαστού, που ενημερώθηκαν πάρα πολλέ γυναίκε, που βγήκε και μίλησε η Ελένα Ράπτη για αυτή όλη την ε, ε, καμπάνια που έχει για τα παιδάκια και τη σεξουαλική κακοποίηση, που μιλήσαμε για τι γυνοκοκτονίε, δηλαδή είναι πράγματα Εγύρωσχα που μείνανε στον κόσμο νομίζω, αν πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή... Δεν είμαστε μόνο για τα πανηγύρια, αλλά δεν πρέπει να αφισβητούμε και τα Έχει πανηγύρια και να τα κοροϊδεύουμε. Αυτό, Είναι το... τα ήθητα, τα έτοιμά μα, η ζωή στο... μα όλοι. στην προεκλογική σα τηλεοπτική καμπάνια ότι αναδεικνύεται και βάζετε μπροστά πολλέ εκδηλώσει, πολλέ δράσει, όχι μόνο πολιτιστικού χαρακτήρα, αλλά και δράσει οι οποίε περνάνε αυτά τα οποία. Πολύ σωστά. πολύ, πολύ σωστά. Είναι δέξει. πράγματα που και γίνανε. Και μετά ο κόσμο ή το εκτιμάει Έτσι ή δεν ακριβώς. το εκτιμάει. Εσύ διατηρείτε πάντω το Κυριακάτικο <laughs> χαμόγελο. Εννοείται, δεν υπάρχει <laughs> λόγο. Το χθεσινό βραδινό Κυριακάτικο το χθεσινό χαμόγελο. Βραδινό. Έτσι. έτσι. Καναβίνει από τη χθεσινή. Και συνεχίζεται. <laughs> στο μέρο όπου έγινε η παρουσία στον υποψηφία. Αντικειμενικά, απόλυτα. Δεν το εκτιμαει εσυ διατηρειτε παντω το κυριακατικο χαμογελο εννοειται δεν υπαρχει λογο το χθεσινο βραδινο κυριακατικο χαμογελο ετσι καναβινει απο και συνεχιζεται στο μερο οπου εγινε η παρουσια στον υποψηφίων. αντικειμενικα απολυτα δεν νομιζω οτι μπορουσαμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω. Από... Δεν είχε Μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα φτάνατε. Θα έπρεπε να κλείναμε και έξω τον χώρο. Ότι θα φτάνατε σήμερα μετά από 45 χρόνια να συζητάμε αυτά όταν μπήκατε δειλά-δειλά σα, μπήκατε στο συμπαράταξη του Ναι Μπορούμε, που ήταν τότε πριν από 4 χρόνια στο απέναντι κατάστημα κάνω και διαφήμιση τώρα και στα κυπιά. πάλι και διά... εκεί είχε μεγάλη μάζοξη. Ακριβώ, ακριβώ. Και ήσασταν οι πρωτοεμφανιζόμενοι, <laughs> το new entry. <laughs> Χαμένοι στο διάστημα κάπω. <laughs> πού είμαι τώρα, το θυμάσαι. <laughs> πού είμαι, πού πάω, τι κάνω, τι θα κάνω. Αλλά όλα καλά, όλα καλά. Συνεχίζουμε. <laughs> φάνηκε και χθε ότι τελικά σε όποιο κατάστημα και να πάμε θα γεμίσει. Και <coughs> αυτό Γι' αυτό μάλλον ε, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόσμο έτσι, που είναι κοντά μας, που μας στηρίζει και που αναγνωρίζει εννοείται όλα αυτά που κάνουμε. Όραμα γιατί... υπάρχει. Όραμα έχει ο Φίλιππος Αναστασιάδης με όλη του την ομάδα, όλα αυτά τα άτομα τα οποία ήρθαν με την οικογένειά τους. Απλή ψηφοφόρη, γιατί να σου πω την ναι, αλήθεια, όσο γυρνούσα εγώ στα τραπέζια και θέλω να δω αν τα χίλια και άτομα που είχε μέσα ήταν απλά σύμβουλοι ή αν ήταν και απλή ψηφοφόρη. Και το λέω γιατί μου το είπανε δεν ήταν όλοι υποψήφοι. Όχι, ήταν και απλή ψηφοφόροι. ψηφοφόροι. Που πιστέψανε πολύ. Συγγνώμη, έχουν... είδα τα αυτοκίνητα από πού ερχόταν για να καταλάβω λίγο και Σωστά. από πού ήταν, γιατί ήρθα από την Εγνατία. Και... Ήταν όμω όλοι οι άνθρωποι που πίστεψαν στο όραμα που έχει ο Φίλιππο Αναστασιάδη, γιατί έχει όραμα εννοείται. Δεν το συζητώ και Άρα δεν είναι το Είναι και για τα επόμενα πέντε χρόνια. Φυσικά. Μα είδε τα προγράμματα που έχουμε βγάλει είναι για πόσα χρόνια μετά έτοιμα. Ε... Γι' αυτό το λόγο όμω πιστεύω ότι έχουν έρθει και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι μαζί μα. Γιατί βλέπουν αυτό το όραμα που έχει ο Δήμαρχο μα. Το βλέπει στα μάτια του ρε παιδί μου ότι θέλει, ότι μπορεί, ότι το έχει και γι' αυτό ναι, μπορούμε κι εμεί να τον στηρίξουμε, να είμαστε κοντά του, γιατί τον πιστεύουμε και γιατί είμαι σίγουρη ότι άλλα πέντε χρόνια, αν εκλεγούμε, έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά ακόμη. Νιώθω ότι τώρα ξεκινάμε. Πώ να σα δώσω να το καταλάβετε. Ότι κάθε φορά έχουμε και κάτι ακόμη να προσθέτουμε και κάτι να κάνουμε. Δεν τελειώνει, δεν έχει τελειώσει. Δηλώνεται ξεκούραστη συνεχίζει. δηλαδή. Δεν είναι... ε... έχετε κάποια κόποση και αν είναι, θα είναι γλυκιά. Είναι γλυκιά κόποση, αλλά είναι και ικανοποιητική και αυτό μα δίνει δύναμη στο να συνεχίσουμε. Δηλαδή, αυτά τα οποία έλεγε δεν είναι μακέτε, είναι οι πράξει. Τα έργα τα οποία έλεγε και. Ε, μα εννοείται είναι πράξει. Εντάξει, θα τον έχουμε τώρα αυτέ τι μέρε μα την εβδομάδα, ούτω ή άλλως... Δεν μπορεί να βγει να εκτεθεί με μακέτε να κάνει και να πει τι να δείχνει μια πλατεία ότι θα την κάνει και είναι δελειωμένη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Yes. <laughs> λοιπόν, κυρίε χαρούμενοι αφού... είστε και για τι περιοχέ όπου παρότι αυξήθηκε ο τουρισμό, δεν έμειναν από νερό. Όπω τουλάχιστον εγώ μπορώ να το πω για την Ιερακλή. Δεν εγώ έμειναν έχω από νερό. Ετώνα, μόνο από εκεί, τώρα δεν ξέρω. Δεν έμειναν από νερό. Γίνανε πάρα πολλέ ασφαλτοστρώσει και συνεχίζουν να γίνονται και μέχρι τέλο του έτου θα συνεχίσουν να γίνονται γιατί είναι προγράμματα που ήδη αυτά είχαν δρομολογηθεί. Έχουν γίνει το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει, η αγροτική οδοποιία, 11 εκατομμύρια, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο με το γεωτερμικό πεδίο που θα λύσει Μακρούποτε. εντάξει ένα πρόβλημα που ούτε νομίζω πριν πέντε χρόνια το συζητούσαμε. Ότι κανεί δεν θα μπορούσε να το διανοηθεί. Ναι, ήταν πριν δύο χρόνια που Έτσι, το πανηγύρισε και το επικοινώνησε και ο κ. Μα φυσικά και σαν το επικοινώνησε γιατί έχει βάση. Δεν βγήκε να πει κάτι για να πει. Mm -hmm. Φαίνεται και φαίνεται από τα χαρτιά. Τι περιμένουν κάποιοι να δουν κάποιο κτίριο που έχει σηκωθεί. Δεν γίνονται έτσι αυτά. <laughs> Δεν κάνει έτσι <laughs> και τελειώνουν όλα. Μήπω αν είσαι απ' έξω νομίζεις ότι... Να μπουν μέσα όμως. Να μπουν κάποιοι άνθρωποι μέσα και να, να δουν το πώ είναι. Γιατί και εγώ που ήμουν απ' έξω. Τα βλέπα τόσο διαφορετικά. Νόμιζα θα βγω και θα σώσω τον πλανήτη. Αλλά δεν είναι έτσι. Μπαίνει μέσα και αντιμετωπίζει και δυσκολίε. Και θε να κάνει πράγματα, αλλά δεν γίνονται σε μία μέρα όλα. Καθυστερούν. Δεν υπάρχει το κουμπί που το πατά και τελειώνουν όλα. Κύριε <χει> Σαφούδη, κοιτώντα τον τηλεοπτικό φακό και του τηλεθεατέ οι οποίοι μα παρακολουθούν και δεν ξέρω αν μα παρακολουθούν και οι γονεί σα, θα ήθελα να του στείλουμε μια ε, καλησπέρα, μα παρακολουθούν, του έχετε ενημερώσει. Εννοείται. Ε, εννοείται. Ε, ε, το καλησπέρα... μεσημεριανό ύπνο οι γονεί για να δουν το κοριτσάκι του. Ε, την καλησπέρα μα λοιπόν, γιατί ξέρουμε πόσο αγαπημένοι είσαστε γενικότερα και πόσο έξω καρδιά, ανοιχτό καρδί σε εκείνη την ε, περιοχή. Γιατί να επιλέξουν την παράταξη Ναι, μπορούμε. Το Φίλιππο Αναστασιάδη και εσά προσωπικά. Να επιλέξουν το Φίλιππο Αναστασιάδη ε, καταρχά. Γιατί αν δεν βγει ο Φίλιππο Αναστασιάδη και εμεί έχουμε εκλεγεί, νομίζω δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί είναι ένα άνθρωπο όντω που έχει όραμα, γιατί είναι ένα άνθρωπο που αγαπάει τον τόπο του και αυτό φαίνεται από τα τόσα χρόνια και τα τόσα έργα που έχει κάνει. Από εκεί και πέρα, ναι, θα ήθελα κι εγώ όσοι μπορούν, όσοι θεωρούν ότι κάτι έκανα και ότι κάτι πρόσφερα κι εγώ σε αυτόν τον τόπο, να βοηθήσουν και εμένα. Θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά αν τα καταφέρω να ξαναεκλεγώ. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να σηκώνω το τηλέφωνο σε όλου, γιατί είναι κάτι που μου έχουν πει ότι θα σε ψηφίσουμε γιατί είσαι η μόνη που μα απαντά χαρακτηριστικά. Και ειλικρινά είναι για μένα το αυτονόητο, αλλά για κάποιου είναι κάτι. Ε, θα συνεχίσω απλά να είμαι κοντά στον κόσμο, να απαντώ, να προσπαθώ να διευκολύνω την καθημερινότητά του και τα προβλήματά του. Και ειλικρινά θα είναι χαρά μου αν μπορέσω να ξαναεκλεγώ. Είναι η αλήθεια ότι το ζείτε. Ευχαριστώ πάντως πάρα <laughs> πολύ όλο τον κόσμο που με στήριξε και την πρώτη φορά και όσους θα με στήριξουν και τώρα εκ των προτέρων και ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια. Τους αντιδημάρχους, τους πρόεδρους, τους υπαλλήλους, στην κοινοφελή, το προσωπικό, δεν έχω παράπονο απολύτως από κανέναν. Θα είμαι πάλι η Μυρσίνη που ξέρω και θα είμαι εδώ για να συνεχίσουμε άλλα Είναι πέντε σημαντικό. χρόνια, αν το θελήσει ο κόσμος φυσικά. Η Μυρσίνη που ξέρω, μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή, επιτυχία, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ. πολύ καλά. μέσα από την καρδιά μου. Και προσωπική καλά. και παραταξιακή θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε την Κυριακή το βράδυ. Έτσι. Μετά τη διαμόρφωση του πρώτου έτσι τη πρώτη εικόνα. Ακριβώς, σας ευχαριστώ τους. και εγώ πάρα ευχαριστώ. πολύ. Και στα Για δημοτικά όλα. διαμερίσματα είναι διαφορετικά γιατί. Ορφάνη τόσου, Σκάριιανοι τόσοι, μονοχώρη! Hey, είναι κάτι που θα πρέπει να τονίσω <laughs> και να πω ότι έχοντα ο κόσμο τα ψηφοδέλτια στα χέρια του, <laughs> επειδή στην κυριολεξία είναι περίπου ένα μέτρο, <laughs> θα πρέπει να προσέξουν να είναι στο το, του χωριού τους. Σε κάθε χωριό έχουμε άλλα ψεφοδέλτια. Εγώ, άλλα ψεφοδέλτια θα πάω στο Φρίνιο, άλλα στη Γαλήψο, άλλα στο Ορφάνι, άλλα στην Οικίσχυνη, στο Παλιοχώρι, στην Πέρα μου. Θα πρέπει να προσέξουν, μην του δώσει κάποιος φίλος, τους κάποιο φίλο του κάποιο ψεφοδέλτιο, βάλουν π.χ. στα βρουδάκια, στη Μυρσίνη, χρυσαφούδι, και από κάτω είναι άλλο τοπικό και βγει άγκυρο. <laughs> είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν λάθη το και, και θα πρέπει το να τα προσέξουμε και, και τα και και διαδικαστικά. Ακυρώνεται ο σταυρό, όχι όμω το. Ναι, ο συνδυασμό. ναι, ναι. ναι, ναι. Ναι, Αλλά, γιατί να πάει στράφοι. Ναι, ακριβώ αυτό. Και να έχει κάποιο υποψήφιο κάποιε απώλειε. Μάλιστα. Καλό μεσημέρι καλή οπότε σε όλου και καλή δύναμη σε όλου του συναδέλφου. Καλό αγώνα να έχουμε. Να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα. Ένα δοραγίου. ακόμη διαφημίσει έχουμε. Σημανά, και επιστρέφουμε μετά τι διαφημίσει για το κλείσιμο για το φινάλι. Εντάξει, κύριε Γιάννου.